Σήμερα όλες και όλοι μαζί γράψαμε μια λαμπρή σελίδα στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Αποδείξαμε ότι ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες η δημοκρατία δεν εκβιάζεται και αποτελεί κυρίαρχη αξία και επιλογή διεξόδου. Αποδείξαμε επίσης ότι όταν ένας λαός έχει πίστη και συλλογική συνείδηση μπορεί να αντέξει και να ξεπεράσει ακόμα και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον καθένα και την καθεμιά από εσάς ξεχωριστά. Ανεξάρτητα από το τι επιλέξατε στην κάλπη σήμερα, από τώρα και στο εξής, είμαστε όλοι ένα. Και χρέος μας είναι να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να ξανασηκώσουμε την Ελλάδα ψηλά. Διαφυλάττοντας ως κόρη οφθαλμού την εθνική ενότητα, αποκαθιστώντας την κοινωνική συνοχή, αλλά και την οικονομική σταθερότητα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω και τους χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες που σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης βγήκαν στους δρόμους δείχνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό. Ελλήνες, Έλληνες, σήμερα με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που διαμορφώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα κάνατε μια πολύ γενναία επιλογή. Ωστόσο, έχω πλήρη συνείδηση ότι η εντολή που μου δίνεται δεν είναι εντολή ρήξης με την Ευρώπη, αλλά εντολή ενίσχυσης της διαπραγματευτικής μας δύναμης για μια επίτευξη βιώσιμης συμφωνίας. Μια συμφωνίας με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, με όρους προοπτικής και απεγκλωβισμού από τον φαύλο κύκλο της λιτότητας. Και αυτή την εντολή θα την υπηρετήσω χωρίς χρονοτριβή. Γνωρίζουμε όλοι πως εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως δίκαιες λύσεις. Υπάρχουν βιώσιμες λύσεις. Αρκεί να το επιδιώκουν και οι δύο πλευρές. Θέλω επίσης να επισημάνω ότι με τη σημερινή ιστορική και γενναία επιλογή του ο ελληνικός λαός απάντησε στο σωστό ερώτημα και ταυτόχρονα άλλαξε και το ερώτημα του διαλόγου στην Ευρώπη. Δεν απάντησε στο ερώτημα μέσα ή έξω από το ευρώ. Αυτό το ερώτημα πρέπει να φύγει οριστικά από τη συζήτηση. Δεν μπορεί η Ευρώπη να είναι ο μονόδρομος των μνημονίων της λιτότητας. Ο ελληνικός λαός σήμερα έδωσε απάντηση στο ερώτημα ποια Ευρώπη θέλουμε. Και απάντησε γενναία, θέλουμε την Ευρώπη της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Από αύριο, η Ελλάδα θα προσέλθει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Άμεση η προτεραιότητά μας, η τάχιστη αποκατάσταση της λειτουργίας του τραπεζικού μας συστήματος, η αποκατάσταση της οικονομικής σταθερότητας. Και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατανοεί πλήρως όχι μόνο τη γενική οικονομική κατάσταση, αλλά και την ανθρωπιστική διάσταση που έχει πάρει η κρίση στη χώρα μας. Ταυτόχρονα, είμαστε ήδη έτοιμοι να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση με ένα πλάνο αξιόπιστης χρηματοδότησης, με ένα σχέδιο αξιόπιστων μεταρρυθμίσεων που θα έχουν την αποδοχή της ελληνικής κοινωνίας, με κριτήριο πάντα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη μεταφορά των βαρών από τους αδύναμους στους οικονομικά ισχυρούς και με ένα αξιόπιστο σχέδιο άμεσων αναπτυξιακών επενδύσεων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ταυτόχρονα όμως, αυτή τη φορά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης θα βρίσκεται και το θέμα του χρέους. Πόσο μάλιστα όταν το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του το παραδέχεται. Έκθεση που απουσίαζε μέχρι σήμερα από τις διαπραγματεύσεις, αφού μόλις προχθές είδε το φως της δημοσιότητας και επιβεβαιώνει τις ελληνικές θέσεις για την αναγκαία αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση οριστικής εξόδου από την κρίση, τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Ελληνίδες, Έλληνες, τούτη την ώρα ο τόπος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ενότητα και συνοχή, ομοψυχία και ειλικρινή συνεννόηση προκειμένου να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Αμέσως μετά θα επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του ζητήσω αύριο το πρωί τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών προκειμένου να ενημερώσω για τις άμεσες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης αλλά και να ακούσω τις δικές τους προτάσεις. Σήμερα γιορτάζουμε την νίκη της δημοκρατίας. Από αύριο όμως, όλοι μαζί,
συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την εθνική προσπάθεια για μια συμφωνία διεξόδου. Με ισχυρό σύμμαχο την πίστη του λαού μας στις δυνάμεις του, με ισχυρό σύμμαχο τη δημοκρατία και το δίκαιο που είναι με το μέρος μας, είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουμε.